εκκρεμότητα ενός αιτήματος του Σταύρου Θεοδωράκη, μιας και το αναφέραμε, για το Εθνικό Συμβούλιο, για το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Κάναμε την επιτροπή με συμμετοχή και από το δικό του κόμμα. Μπλέξαμε όμως σε πολύ εντατικές διαπραγματεύσεις με την Φύρομ και με την Αλβανία και ελπίζω να τελειώσουμε για να... Θα προχωρήσει αυτό το θέμα. Θέλουμε, πρέπει και το έχουμε υποσχεθεί. Θα είναι ένα συμβούλιο ή θα είναι και ένα δεύτερο ως αναβαθμισμένο κησαία όπως έχει ας πούμε η Τουρκία. Όχι, ένα συμβούλιο που έχουν καταλήξει οι καθηγητές μας και ο εκπρόσωπός του ποια θα είναι τα βασικά του χαρακτηριστικά. Και στο οποίο θα είναι, ποιοι θα μετέχουν. Ας το φέρουμε τον νόμο και θα το δούμε. Πρώην Πρωθυπουργοί θα μετέχουν σε αυτό. Ας τον φέρουμε τον νόμο και θα τον δούμε. Άρα δεν το αποκλείεται να δούμε και πρώην Πρωθυπουργούς. Δεν θέλω να μιλήσω για ένα νόμο που είναι σε επεξεργασία ανάμεσα σε υπηρεσιακούς παράγοντες, καθηγητές πανεπιστημίου και στους αρμόδιους. Θα έχει κάποιον επικεφαλή σε αυτό το συμβούλιο. Πάντα δεν μπορεί να μην έχει. Υπάρχουν δύο τύποι εθνικών συμβουλίων ασφαλείας. Είναι αυτό που είναι ο πρώτος τύπος, ο αμερικάνικος, και είναι ένας τύπος που υπάρχει σε άλλες χώρες. Και στον έναν είναι συμβουλευτικό όργανο με συμμετοχή ή δημόνων πιο πολύ πάνω στο θέμα. Στο δεύτερο είναι ένα όργανο με συμμετοχή και πολιτικών προσώπων. Αυτή είναι μια θεμελιακή απόφαση που θα φανεί στο ίδιο το νόμο. Υπάρχει πιθανότητα εκεί να είστε επικεφαλής εσείς? Όχι, δεν νομίζω. Σε αυτά επικεφαλής πρέπει να είναι φυσιολογικά ο Πρωθυπουργός, ο οποίος δίνει την αρμοδιότητα σε κάποιον. Αυτό κατά κανόνα είναι Υπουργός Εξωτερικών, αλλά δεν είναι δεσμευτικό. Πάντως θα είναι... Μπορεί να έχει ένα σύμβουλο εθνικής ασφαλείας επικεφαλής. Μάλιστα. Λέω για τους τύπους που υπάρχουν. Ναι. Πάντως θα είναι ένα όργανο, όχι δύο όργανα. Δεν νομίζω. Ένα. Ένα μπορεί όμως να είναι ένα ευρύτερο και ένα πιο στενό. Αυτό θα το αποφασίσουν στην Επιτροπή. Η Επιτροπή δεν έχει οδηγίες από μένα. Η Επιτροπή έχει οδηγίες. Ποιοι απαρτίζουν την Επιτροπή, ποιοι το επεξεργάζονται αυτό? Όταν θα το δημοσιεύσουν, θα φανεί. Η Επιτροπή Σοφών, ο κ. Ροζάκης, ο κ. Παμπούκης. Δεν είναι στην Επιτροπή, δεν είναι στο Επιστημονικό Συμβούλιο, αλλά θα πάει οπωσδήποτε για τη συγκατάθεσή του. Πρέπει να σας πω ότι νιώθω πολύ μεγάλη σιγουριά και πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη στους καθηγητές μας του Διεθνούς Δικαίου που συμμετέχουν στο Συμβούλιο, το Επιστημονικό του Υπουργείου Εξωτερικών. Γιατί μην ξεχνάτε ότι ορισμένοι από αυτούς υπήρξαν ακόμα και υπουργοί άλλων κυβερνήσεων, όπως είναι ο Αυτό θα έλεγα. Ροζάκης. Δεν προέρχονται ούτε από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε μόνο από την κυβέρνηση Πράττω. Μόνο ένας καθηγητής είναι από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, του Διεθνούς Δικαίου, ειδικευμένος στα ζητήματα λειτουργίας του ΟΗΕ. Μάλιστα. Κατά συνέπεια, τι θέλω να πω, ότι και σε αυτή την περίπτωση αποδείχθηκαν πολύ βαρύς οι συκοφαντίες που υπόθηκαν στη Βουλή. Ότι τάχατες εκεί πάω να προσλάβω χιλιάδες ΣΥΡΙΖΕΙΟΥΣ κλπ. Είναι μόνο ένας που είναι κοντά στην κυβέρνηση, οι άλλοι είναι από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους όπως ξέρετε, όμως όλοι είναι κοντά στην επιστημονική αλήθεια και γνώση. Εμείς εξωτερική πολιτική κάνουμε με τους πιο υψηλούς ειδικευμένους στον τόπο μας και πρέπει να σας πω ότι τους έχω ευγνωμοσύνη και από μια σκοπιά ίσως να είμαι και περήφανος ότι επί Υπουργεία μας δέχτηκαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι να συνεργαστούν έχοντας εμένα ως υπουργό. Είναι μεγάλη η καλοσύνη τους. Θα είστε υποψήφιος στις επόμενες εκλογές? Δεν με απασχολούν αυτά τα πράγματα. Σας είπα, δεν είμαι πολιτικός. Είμαι πολιτικών. Βρίσκομαι στην πολιτική, τη δημόσια δηλαδή πολιτική ζωή, από τα 14-15 μου. Είμαι πια μεγάλος σε ηλικία. Ονειρεύομαι πάντα να πάω να γράψω τα βιβλία μου και να μπορώ να κάνω ξανά, να βγάλω αυτά τα 30 κιλά που πήρα πάνω μου από την καρέκλα του Υπουργού που κάθομαι και δουλεύω, όπως ξέρετε, όλες αυτές τις ώρες ακίνητος. Δεν με ελκύει αυτό, αλλά είναι ένα θέμα που εξαρτάται και από άλλους παράγοντες. Δεν είμαι πολιτικός καριέρας. Εγώ το όνειρό μου ήταν να βοηθήσω μια αριστερή κυβέρνηση. Είχε τη μεγαλοψυχία ο Πρωθυπουργός κ. Τσίπρας να με κάνει υπουργό. Και το δεύτερο όνειρό μου ήταν να μπορώ να λύσω ορισμένα προβλήματα για τη χώρα. Δεν μετράω κανένα πολιτικό κόστος και ευτυχώς έχω έναν πρωθυπουργό που προτάσει το συμφέρον της χώρας από το πολιτικό κόστος. Και νομίζω ότι τελικά στη διαδρομή μετά τη λύση που θα δώσουμε και σε αυτό το ζήτημα και στο ζήτημα της Αλβανίας, ο ελληνικός λαός θα είναι ευχαριστημένος που θα έχουμε δύο προβλήματα λιγότερα και όπου στο διεθνές επίπεδο ο λόγος μας θα μετράει πολύ περισσότερο και με μεγαλύτερο κύρος. Υπήρξαν σε αυτά τα τρία χρόνια μέχρι τώρα. 3,5 στον τέταρτο ακριβώς. Υπήρξαν σημεία στα οποία διαφωνήσατε είτε με τον κυρίως με τον Πρωθυπουργό
είτε με τον ΣΥΡΙΖΑ, με την κυβέρνηση. Εγώ θα έλεγα ότι ο Πρωθυπουργός είναι ένας σπουδαίος χαρισματικός πολιτικός ηγέτης και ένα από τα χαρίσματά του είναι να είναι ανεκτικός σε δύσκολους χαρακτήρες σαν και εμένα. Μάλιστα. Τελευταία φράση. Μεθαύριο, αύριο πλέον, γιατί είμαστε 1 και 5 και είμαστε στην Τρίτη, έχουμε τα συλλαλητήρια. Αν σας δινόταν η ευκαιρία να απευθυνθείτε τώρα στους διοργανωτές, κάποιοι εκ των οποίων σας έχουν αποκαλέσει και προδότη, τι θα λέγατε και στον κόσμο που θέλει να συμμετάσχει στα συλλαλητήρια? Είναι δημοκρατικό. Και κλείνουμε με αυτό. Είναι δημοκρατικό δικαίωμα να κάνουν διαδηλώσεις. Το λέει ένας άνθρωπος που από τα 13 του διαδήλωνε με το σύνθημα Τζόσεφ, βγάλει το Φέση για το Κυπριακό. Άρα θα ήμουν ο τελευταίος που όχι μόνο δεν θα τολμούσα να μην αναγνωρίσω αυτό το δικαίωμα, αλλά προτρέπω τους ανθρώπους να ασκούν όλα τα δημοκρατικά τους δικαιώματα. Το δεύτερο θα έλεγα ότι πρέπει να συνομιλήσουν οι ηγέτες αυτών των διαδηλώσεων με τον εαυτό τους για την πραγματικότητα και για το τι έγινε τα τελευταία 25 χρόνια γύρω από το Μακεδονικό. Και τρίτον, να ανοίξουν τα αυτιά και τα μάτια της ψυχής τους και να καταλάβουν ότι βοηθάμε τη χώρα μας όταν την απαλλάσσουμε από μεταφυσικά δεσμά και την προσανατολίζουμε στο μέλλον. Οι λύσεις που δίνουμε στα Βαλκάνια σήμερα είναι οι λύσεις που επαναφέρουν τη χώρα μας σε έναν ηγετικό ρόλο στα Βαλκάνια, μας δίνουν ένα μεγάλο χώρο κοινής ανάπτυξης και ο ρόλος μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνώς, μόνο σε συνεργασία μαζί με αυτά τα κράτη, μπορεί να είναι διασφαλισμένος για τον 21ο αιώνα. Είναι μια κίνηση, μας απαλλάσσει από κατάλοιπα του παρελθόντος και μας ανοίγει το δρόμο για το μέλλον. Εγώ δεν είμαι ένας άνθρωπος που θα ανάγω την αδράνεια και τις εκκρεμότητες σε πολιτική. Το να λες θέλω να έχω εκκρεμότητες, ξέρετε, θυμίζει αυτούς που είναι μονίμως αραβωνιασμένοι και δεν παντρεύονται και δεν κάνουν οικογένειες ποτέ τους. 40 χρόνια είναι στην εκκρεμότητα. Το θα γίνει, θα γίνει. Κάποιοι σε αυτόν τον τόπο πρέπει να το κάνουν. Και είναι ολοφάνερο ότι όταν κάνεις εξωτερική πολιτική, αντιμετωπίζεις μεγαλύτερη εχθρότητα από ότι αν δεν κάνεις τίποτα. Αλλά αν δεν κάνεις τίποτα, το μέλλον της χώρας έχει υπονομευτεί, ενώ εσύ θα έχεις περάσει καλά. Προτιμάω να μην περνάω καλά, να έχω αυτούς τους εκνευρισμούς και τις αντιπαραθέσεις με κύκλους της αντιπολίτευσης, αλλά να βοηθάω, έτσι όπως εγώ το καταλαβαίνω και με την ευθύνη που έχω στα πλαίσια της κυβέρνησης που συμμετέχω, να βοηθάω στη χώρα να κάνει ένα μεγάλο βήμα μπροστά στο μέλλον. Δεν φοβόμαστε κανέναν. Και επειδή δεν φοβόμαστε κανέναν, θα ήταν πολύ χαζό εκ μέρους μας να φοβόμαστε κράτη μικρά που δεν έχουν επιθετικούς προσανατολισμούς, αλλά και ούτε δυνατότητες να τους υλοποιούσαν αν είχαν, που δεν έχουν. Όλο αυτόν τον καιρό που χειρίζεστε αυτό το θέμα, μπορούμε να μιλάμε ώρες βεβαίως, είχατε τη δυνατότητα ή την ευκαιρία ή επιθυμήσατε εσείς ή δεχτήκατε την κρούση να συνομιλήσετε με πρώην πρωθυπουργούς που χειρίστηκαν το θέμα αυτό, και αναφέρομαι συγκεκριμένα και στον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος έχει πει καλά λόγια για σας κατά το παρελθόν. Είναι αλήθεια. Κατά το παρελθόν. Σε αυτό το θέμα διαφωνούμε. Ή με τον Κώστα Καραμαλή. Σε αυτό το θέμα διαφωνούμε. Από τον Κώστα Καραμαλή με έναν τρόπο καταλαβαίνω και νιώθω πως σκέφτεται. Τον Αντώνη τον Σαμαρά του ξέρω πως σκέφτεται. Νομίζω ότι... Αν είχατε την ευκαιρία να επικοινωνήσετε μαζί τους. Ή αν εκείνοι επιδίωξαν. Δεν είχα την δυνατότητα της άμεσης επικοινωνίας. Λείπω πάρα πολύ σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Νομίζω ότι και εκείνοι και εγώ μπορούμε να συνομιλήσουμε. Έχουμε και φιλικές σχέσεις με τον ένα και τον δύο. Έχουμε διαφωνίες με τον κύριο Σαμαρά. Αυτό δεν αναιρεί την εφηβική μας φιλική σχέση που είχαμε. Είναι και πιο μικρός μου. Εξάλλου, με τον κύριο Καραμαλή έχω έναν απόλυτο σεβασμό για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε τον εαυτό του έξω από την πρωθυπουργική καρέκλα. Έδειξε αυτοσεβασμό όπως λίγη πολιτική. Εγώ θέλω να του πω, το εκτιμώ αυτό πολύ. Αισθανθήκατε καθόλου αυτό το χρονικό διάστημα που δεχτήκατε και πιέσεις και μομφές και κατηγορίες ότι κάποιοι δεν σας στήριξαν όσο θα θέλατε, ότι... Στην Ελλάδα είναι εδώ και 40 χρόνια λίγο αυτονόητο ο καθής να μπορεί να με υβρίζει με όποιον τρόπο θέλει. Με είπανε με βαρύς χαρακτηρισμούς, πήγα στα δικαστήρια, τα κέρδισα και βρέθηκα υβριζόμενος... Όχι, αναφέρομαι από πολιτικούς παράγοντες του τόπου. Υβριζόμενος από πάρα πολύ κόσμο, γιατί έκανα άσκηση των δικαιωμάτων μου. Οποιοδήποτε πολιτικός πάει στα δικαστήρια γιατί είναι υβριζόμενος και με συκοφαντία, όλοι το θεωρούν αυτονόητο. Εγώ δεν έχω αυτό το δικαίωμα. Επίσης, οι επιθέσεις που με εξασκούνται, νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον. Έγινε η άθλια επίθεση στον κύριο Πουτάρη, θα γραφτήκανε 200 άρθρα. Εμένα μου κάνουν άθλιες επιθέσεις, δεν ασχολείται κανείς.
ίσως είναι και ο τύπος μου, ότι δεν βγαίνω έξω, δεν τα κοινωνιολογώ, δεν θέλω ανάγκη, δεν έχω ανάγκη συμπαράστασης, ίσως είναι ο τύπος μου. Είμαι βαθιά βουτυγμένος την άσκηση του καθήκοντός μου, κύριε Κοτρότσα, από το πρωί που ξυπνάω μέχρι το βράδυ που θα κοιμηθώ. Με αυτό ασχολούμαι, με αυτό ασχολούμαι το Χριστούγεννα, με αυτό ασχολούμαι το Πάσχα, δεν έχω κάνει ένα Σαββατοκύριακο, διότι πιστεύω ότι εκεί όπου ετάχθηνα από το λαό και από τον Πρωθυπουργό μου, πρέπει να υπηρετώ μέχρι την τελευταία ρανίδα των ικανοτήτων μου. Κύριε Υπουργέ των Εξωτερικών, κύριε Κοζιά, θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή τη συζήτηση που είχαμε απόψε. Φαντάζομαι ότι τροφοδοτήσατε πολλές αντιπαραθέσεις που θα τις δούμε στα μέσα ενημέρωσης από αύριο το πρωί. Εγώ από μεθαύριο ταξιδεύω έξω πάλι, οπότε... Ελπίζω όλα αυτά να αποβούν προς όφελος της χώρας και μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα να έχουμε την κατάληξη και μια συμφωνία στο θέμα αυτό. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Αγαπητές φίλες και φίλοι,